Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο που αφορά το Diablo 4, πιθανότατα το τελευταίο βίντεο για το Season 4. Ένα μικρό δικό μου review θα γίνει σε αυτό το βίντεο, έτσι σαν μια μικρή περίληψη, θετικά, αρνητικά. Ένα Season 4 το οποίο για μένα προσωπικά, στα θετικά να ξεκινήσουμε από εκεί, έρχεται να σώσει το Diablo. Ένα Season 4 που... Το είπα πάρα πολλές φορές και στα live μας ότι είναι ουσιαστικά η 1-0 του Diablo. Θα θέλαμε πάρα πολύ να έχει ξεκινήσει έτσι. Ένα Season 4 το οποίο έρχεται να σώσει τον Diablo, που μέχρι και το Season 3 για μένα, ίσως και για τον περισσότερο κόσμο, ήταν μια κατάσταση λίγο πεθαμένη, λίγο νεκρή, λίγο δε σώζομαι, μια τέτοια, έτσι, κάπως έτσι το έβλεπα εγώ τουλάχιστον. Οπότε ήταν σίγουρα μια τεράστια ευχάριστη έκπληξη αυτό όλο που συνέβη. Ήθελα να αλλάξουν το 70% του game, και νομίζω βρίσκονται σε μια καλή βάση, θα πω πλέον, και μετά από δύο κατοστάρδες χαρακτήρες, πραγματικά οι εντυπώσεις μου στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι πραγματικά πάρα πολύ καλές. Η μεγάλη μου χαρά ήταν ότι τα Minions παντός είδους, πέρα από την Necromancer, έχουν πάρει μια πολύ καλή αγάπη. Χρειαζόμαστε πολύ βοήθεια όσο αφορά τα builds, αυτά θα τα πούμε και λίγο στα αρνητικά λίγο αργότερα. Το game επιτέλους έχει ξεκινήσει και έχει ένα αξιόλογο crafting, ήταν πολύ βασικό κομμάτι για μένα προσωπικά. Δεν νοείται σε τέτοιου είδους game να μην υπάρχει ένα καλό crafting. Ένα crafting το οποίο βέβαια θέλει πάρα πολύ βοήθεια, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ένα crafting το οποίο θέλει βοήθεια για τον λόγο ότι θα πάμε στην επόμενη κατηγορία, η οποία λέγεται items, που ήταν ένα ακόμα μεγάλο θετικό κομμάτι και αλλαγή στο Diablo στο Season 4, για τον λόγο ότι πετάξανε όλα τους τα items που είχαν πάρα πολλά fixes, τα οποία ήταν τελείως άχρηστα, λοιπόν, και τα ξαναφτιάξαν ουσιαστικά από την αρχή. Λοιπόν, υπάρχουν βιντεάκια, έχουμε αρκετά βιντεάκια όσο αφορά το Season 4 και ήταν λογικό, που μπορείτε να δείτε όσο αφορά το crafting και τι γίνεται. Λοιπόν, χοντρικά θα πω ότι υπάρχουν τα base items τα οποία είναι καλό. Λοιπόν, είναι πολύ κακό όμως ότι έχουν βγάλει τα κίτρινα τελείως άχρηστα, πέρα από τον πρώτο χαρακτήρα που θα φτιάξει κάποιος. Δεν νομίζω να μπει στη διαδικασία να τα ψάξει, να τα χρησιμοποιήσει για κανένα λόγο. Για τον λόγο ότι έχουν ένα fix λιγότερο. Οπότε θα ήθελα να δω στο Season 5 ίσως μία επιλογή στο tempering, μία επιλογή στο crafting γενικότερα. Να μπορούμε το κίτρινο να μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε, να το βάλουμε έστω και random να παίρνει κάτι εξτρά. Νομίζω θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα. Είναι κακό να αφήνουμε τα κίτρινα τελείως άχρηστα, πιστεύω εγώ. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω ένα φίλτρο στο game όπως είναι στη φάση αυτή τώρα. Πραγματικά. Λοιπόν, ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη το, ενώ ξέραμε ότι θα υπήρχαν τα Greater Reach, το περιβόητο tempering. Greater Reach, τα οποία ήταν μια έκπληξη, γιατί έχουν μια πραγματικά πολύ πολύ καλή δυσκολία. Λοιπόν, προσπαθώ τις σκέψεις μου, τις λέω πάρα πολύ γρήγορα. Δεν έχω ετοιμάσει κάτι, ήθελα να μου βγει ακριβώς λίγο αυθόρμητο όλο αυτό. Λοιπόν, το tempering, λοιπόν, έχει θεματάκια πολλά. Έχει θεματάκια πολλά. Είναι καλό να υπάρχει το random μέσα σε αυτή την ιστορία, αλλά νομίζω θέλει πάρα πολύ βοήθεια. Ίσως να μην βγαίνουν ίδια πράγματα, ίσως, δεν ξέρω. Το νιώθω κάπως έτσι, γιατί υπάρχει διαδικασία που μπορεί να σε αχρηστεύσει πολύ γρήγορα το item, το οποίο βέβαια αυτό είναι καλό μέχρι ένα σημείο, γιατί έχεις την ικανοποίηση όταν θα βγει. Το crafting γενικότερα σε αυτά τα games έτσι πρέπει να είναι, αλλά σίγουρα μπορούν να το βοηθήσουν πολύ πολύ περισσότερο, και το Master Working νομίζω έρχεται να δέσει πάρα πολύ την ιστορία, για τον λόγο ότι εκεί πέρα βρίσκεται που θέλει κάποιος να μπορέσει να πουσάρει. Γι' αυτό είπα πριν, η σκέψη μου ήταν πολύ γρήγορη. Έπρεπε να πάμε πρώτα στο Master Working και μετά στα Pits. Το Master Working είναι ακριβώς εκεί που βοηθάει αυτή τη στιγμή η Blizzard το endgame, που δεν, ουσιαστικά δεν υπήρχε. Εκεί πέρα
είναι που θέλει κάποιος να πουσάρει, εκεί πέρα είναι που κάποιος θέλει να φαρμάρει. Ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη όλα αυτά τα items που έχουμε με τα αστεράκια, τα οποία πρέπει να βρούμε με 3, με 4 στα Unix και ούτω καθεξής, να σε βγουν καλά. Έχει πολύ farming μέχρι να πεις ότι έχω τα καλά καλύτερα. Λοιπόν, και σε όλη αυτή την ιστορία έρχεται να προσθεθεί ένα trade το οποίο δειλά-δειλά κάνει τα βηματάκια του, χρειάζεται πολύ δουλειά ακόμα εκεί πάνω, το οποίο έδωσε πνοή σε πάρα πολύ κόσμο που τον αρέσει το trade. Λοιπόν, γιατί είναι πραγματικά ένας μεγάλος πόνος να πεις ότι θα βρω και θα φτιάξω αυτό που θέλω. Όλα αυτά τα games είναι σε αυτό το στυλ ούτως ή άλλως, δεν το λέω σαν κακό αυτό. Οπότε είμαστε λίγο σε μια τέτοια λογική. Λοιπόν, οπότε αυτά εδώ όλα είναι στα καλά της υπόθεσης. Λοιπόν, τώρα θα πάμε λίγο στο pit. Το pit το οποίο έρχεται να σώσει το endgame του Diablo, το οποίο έχει μια πραγματικά πάρα πολύ καλή δυσκολία. Έχει το 30, συγχωρεί πάρα πολλά πράγματα, αλλά νομίζω είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή δεν νομίζω κάποιος αυτή τη στιγμή να έχει φτάσει στο 200, ας πούμε. Παρόλες τις προσπάθειες, είμαι σίγουρος ότι θα το προσαρμόσουν και θα το φτιάξουν αναλόγως, αλλά νομίζω και έτσι ακριβώς όπως είναι, νομίζω είναι πάρα πολύ καλό. Κάποιος ο οποίος θέλει να δοκιμάσει και να δει λίγο τις αντοχές του χαρακτήρα του. Όσο αφορά τα bosses, νομίζω ότι έχουμε πλέον και 200 και Uber bosses, είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Επίσης πολύ καλή δυσκολία υπάρχει εκεί. Οπότε νομίζω έχουμε ένα in-game το οποίο η βάση του είναι καλή. Να περάσουμε λίγο σιγά σιγά στα αρνητικά. Το νούμερο ένα που έχω στα αρνητικά εδώ και σχεδόν ένα χρόνο από την beta του Diablo πριν κάνει release, είναι το performance. Το έχουν διορθώσει μέχρι ένα σημείο, δεν είναι εκείνο το άθλιο, το κακό πράγμα που υπήρχε. Ίσως πολλοί δεν το βλέπουν καν, έτσι. Αλλά το performance και από όλα τα παιδιά μας, γενικότερα αυτά που συζητάμε και αυτά που φαίνονται, το βλέπω και εγώ ξεκάθαρα και στο live. Λοιπόν, θέλει πάρα πολύ δουλειά ακόμα για να πεις ότι βρίσκεται σε μια normal φάση. Όχι καλή, normal. Οπότε αναμένουμε όσο αφορά το performance, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Από εκεί και πέρα, όπως έγινε τώρα το Diablo, για μένα είναι πάρα πολύ κακό. Γιατί? Αυτό που έχουμε, λοιπόν, ουσιαστικά είναι αυτό που κάνει κάποιος είναι να είναι ή όλη μέρα στο Helltide μέχρι να βγει κάποιο gold boss, λοιπόν, ή να κάνει pitch. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Yeah. Ουσιαστικά, για κάποιον που θέλει ένα endgame. Λοιπόν, τα Nightmare Dungeon, λοιπόν, με το που θα πας στα Glyph Level 21, δεν τα έχουν δώσει κάποιο νόημα ύπαρξης. Τελειώνει η φασαρία εκεί πέρα. Το leveling είναι πραγματικά μια πολύ εύκολη υπόθεση. Δεν μας απασχολεί ότι είναι εύκολη υπόθεση, για τον λόγο ότι έχεις πολλά πράγματα να κάνεις μετά. Και αυτό είναι καλό. Τα Nightmare Dungeon, λοιπόν, χρειάζονται βοήθεια όσο αφορά το drop rate. Λοιπόν, τα bosses, καλό θα ήταν από ένα level και μετά να αρχίσουν να ρίχνουν τα items τα οποία είναι, λοιπόν, με τα στεράκια, να ξέρεις ότι θα πέσει κάποιο σίγουρα εκεί, με ένα, με δύο, μπορούν να το κάνουν και με scaling αν θέλουν, το οποίο θα είναι υπέροχο, θα δώσει πάρα πολλούς λόγους κάποιος να επιστρέψει εκεί πέρα. Οπότε έχουν πολύ δουλίτσα να κάνουν, είμαστε στην πολύ αρχή ακόμα, σε ένα καλό πλέον base του Diablo, αλλά ξαναλέω, με προβληματίζει πάρα πολύ και έχω στα αρνητικά γιατί να κάνω side quest, ας πούμε. Γιατί να κάνω το οτιδήποτε. Έτσι, λοιπόν, οπότε πρέπει να πιάσουν κομμάτι του game που βλέπουν ότι δεν ασχολείται κανείς και να τα κάνουν για μένα προσωπικά ένα rework. Τα side quest, παράδειγμα, μπορούν να τα δώσουν τελείως διαφορετικές αμοιβούλες που πραγματικά θα ήθελε κάποιος να τα κυνηγήσει. Έτσι. Και να μην τα κάνει μόνο την πρώτη φορά που θα μπει στον Diablo. Νομίζω θα ήταν υπέροχο. Και μπορώ να συνεχίσω να λέω παραδείγματα για τα περισσότερα πράγματα που υπάρχουν. Οπότε αναμένουμε λίγο με πάρα πολύ προσοχή το τι ακριβώς θα συμβεί το Season 5. Το Season 4 τελειώνει στις 3 Αυγούστου,
Λοιπόν, οπότε λογικά στα μέσα του επόμενου μήνα θα ξεκινήσουν σιγά σιγά να δούμε λίγο πώς σκέφτονται να συνεχίσουν το game, και νομίζω ήταν και αυτούς μια καινούργια αρχή για να δουν λίγο τι ακριβώς γίνεται σε αυτό εδώ το game. Και τι έγινε και πώς το χειρίστηκε ο κόσμος, τι χρησιμοποιήθηκαν και όλα αυτά. Νομίζω είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Ήταν για μένα μια υπέροχη έκπληξη που ενώ ήξερα το τι futures έρχονται δεν το περίμενα. Ασχολήθηκα, η αλήθεια είναι, πάρα πολύ και θα ήθελα να είχα χρόνο να ασχοληθώ κι άλλο. Οπότε νομίζω ότι το Diablo βρίσκεται σε μια πολύ πολύ καλή φάση αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλίτσα. Τα αρνητικά τα βασικά μου είναι πραγματικά για μένα πάρα πολύ κακό, και συνεχίζω και το λέω και θα το λέω συνέχεια, ότι τα μισά τα mechanics και τα πράγματα που υπάρχουν στο game είναι τελείως άχρηστα για κάποιον ο οποίος πάει, ας πούμε, σε ένα σημείο και μετά, έτσι, και τα ξέρει και τα κάνει. Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε λίγο τι θα γίνει στο μέλλον. Να πάμε λίγο στα classes και να κλείσουμε εκεί. Όλη αυτή η ιστορία που έγινε με το crafting, όλη αυτή η ιστορία, όλες αυτές οι αλλαγές που αλλάξανε τελείως το power από τους χαρακτήρες προς τα πάνω, για να μπορεί κάποιος να ανταπεξέλθει στα pits, και είναι λογικό και όντως καλά κάνανε. Λοιπόν, αφήσανε πάρα πολλά πράγματα πίσω τους. Αφήσανε classes, αφήσανε builds, τα οποία δεν έχει νόημα να τα πιάσει κάποιος αυτή τη στιγμή, γιατί είναι όντως αδύναμα. Λοιπόν, δεν το λέω με τη λογική, είναι κακό να το κάνει κάποιος για κανένα λόγο, αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι ότι χρειάζεται ένα balance, ένα καλό balance. Λοιπόν, για να έχουμε ήδη που έχουμε λίγες επιλογές του Diablo όσο αφορά τα builds, είναι κακή αυτή η εικόνα, είναι πραγματικά πάρα πολύ κακή. Να φτιάχνει ο κόσμος όσο ψάχνει ποια είναι τα καλά, 1, 2, 3. Έτσι, θα θέλαμε να είχαμε 15. Λοιπόν, οπότε μένει λίγο να το δούμε λίγο πώς θα πάει όλα αυτά. Η Necromancer ήταν υπέροχη για μένα. Λοιπόν, ο Barbarian, ο δεύτερος χαρακτήρας που έφτιαξα με τα Thorns, με τον Bass, ήταν επίσης πάρα πολύ καλός. Και ο Pure Bass, ο Barbarian, αλλά τώρα μην πιάσουμε ένα-ένα τα build. Νομίζω καταλάβαμε λίγο τη λογική. Οπότε, μια τελεία στο Diablo με ανυπομονησία του τι ακριβώς θα φέρουν στο Season 5. Πλέον το παρακολουθούμε με ακόμα μεγαλύτερη ανυπομονησία από ό,τι συνέβαινε πριν, και ελπίζουμε για τα καλύτερα. Εγώ τουλάχιστον σίγουρα ελπίζω για τα καλύτερα, και ιδίως όταν ξέρουμε ότι θα υπάρχει ένα expansion στο τέλος του χρόνου, νομίζω το σώσανε ακριβώς το παραπέντε. Να είστε καλά, να περνάτε πάντα τέλεια. Τα link μας υπάρχουν όσο αφορά το live μας, το Twitch, το Discord μας, κάτω από το stream. Τα σχόλιά σας, ακριβώς τι εντυπώσεις έχετε εσείς για το Season 4, πώς σας φάνηκε. Λοιπόν, και θα τα πούμε σίγουρα σε κάποιο live μας που είναι σχεδόν καθημερινά. Να είστε καλά.